Δύο μήνες μυρίζει εδώ μέσα, δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρο. Απαράδεκτες καταστάσεις με φόντο τα λίμματα στο γιόφυρο ποταμό βιώνουν εδώ και δύο μήνες κάτοικοι της περιοχής λίγα μέτρα πριν την παραλιακή λεωφόρο με τη δυσοσμία να είναι αίσθητη στην ευρύτερη περιοχή. Από τον καιρό που ξεκινήσαν να κάνουν τα έργα, υποτίθεται για να διορθώσουν τον αγωγό του βιολογικού, έχουμε αυτή την κατάσταση ακριβώς όπως την είδατε. Τα λίμματα όλα από τον αγωγό έχουν πέσει μέσα στον ποταμό. Τα νερά έχουν μείνει στάσιμα, έχουν δημιουργηθεί λάκκοι και έχουν βουρκώσει μπροστά από το σπίτι μας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Το βράδυ σκάμα από τη ζέστη, αναγκαζόμαστε να είμαστε όλη μέρα με τα κλιματιστικά, να καταναλώνουμε πολύ ρεύμα για χωρίς λόγο. Και μόλις παίρνουμε τηλέφωνο μια υπηρεσία για να αποτανθούμε, να δούμε, να έρθουν να κάνουν μια αυτοψία, να δούμε τι μπορεί να γίνει, μια παρέμβαση, είτε θα μας κλείσουν τα τηλέφωνα. Δημότες καταγράφουν τριτοκοσμικές καταστάσεις, οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. Δείτε τι πέφτει μέσα στον ποταμό. Άλλο σημείο το οποίο δεν έχει διαρροή. Όπως υποστηρίζουν, συνεργείο έριξε τσιμέντο ταχείας πήξεως στη διαρροή λιμάτων στο ποτάμι, ενώ σήμερα δημότες σταμάτησαν συνεργείο το οποίο επιχείρησε να ρίξει μπάζα στο ποτάμι, προκειμένου να μην είναι ορατό το πρόβλημα. Με αφορμή ένα τηλεφώνο που έκανα χθες εγώ στην υπηρεσία της DEI, ήρθε ένας προϊστάμενος να κάνει μια αυτοψία και είπε ότι θα φέρει κάποια μπάζα να τα ρίξει πάνω σε κάτι λάκκους. Και σήμερα το πρωί ήρθε, 8 η ώρα, για να ρίξει μπάζα. Τους είπα ότι θα φέρω την αστυνομία, φύγανε και ήρθε ένα δεύτερο συνεργείο για να μπαλώσει, λέει, κάποιες τρύπες. Η δυσοσμία είναι έντονη, με συνέπεια δημότες και μικρά παιδιά να ζαλίζονται και να κλείνονται στα σπίτια τους. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω δύο παιδιά, ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε όλη μία τάση να ανακατευόμαστε, να μην μπορούμε να βγούμε έξω. Και προτείνω στους υπεύθυνους που δεν κάνουν τον κόπο να περάσουν από εδώ να έρθουν στο σπίτι μου για μία μέρα. Εδώ να πιούμε ένα καφέ στην αυλή μου. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μου είπε ο εργολάβος που έχει αναλάβει εδώ πέρα χτες το τηλέφωνο, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα έλος, θα σας το πω όπως μου το είπε και κόψε το, από σκα. Το τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε στο σημείο ενημερώνοντας τόσο τον πρόεδρο της AI, όσο και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, κλιμάκιο της οποίας πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ λίγες ώρες αργότερα μηχάνημα συνέλεξε τα μαύρα στάσιμα νερά από συγκεκριμένα σημεία στο ποτάμι. Είναι θέματα υγείας πια. Και τα κουνούπια κιόλας. Τα κουνούπια, σαύρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έρχονται εδώ οι υποτίθεται υπεύθυνοι και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να υψώνουν τη φωνή. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Βουρεξάχης ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι εικόνες δεν προκλήθηκαν από το πρόσφατο σπάσιμο αγωγών της AI, καθώς το πρόβλημα αποκαταστάθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτή τη φορά θα ελεγχθεί αν πρόκειται για νέο σπάσιμο αγωγού στην περιοχή. Εννοείται το μέτρο να μην το δούμε. Είναι δυνατόν να μην το δούμε. Φυσικά, να έρθουν πέρα οι υπηρεσιακοί να δούμε, μην τυχόν υπάρχει. Γιατί επίση βλέπω και μια καθίδηση εδώ πέρα του. Τότε που έγινε η πλημμύρα, επίση μια καθίδηση εδώ πέρα στα 50 μέτρα. Προφανώς πρέπει να το ψάξουν, γιατί από τη στιγμή που έχει δόθηκε η λύση και ακόμα υπάρχει μυρωδιά, πιθανόν να υπάρχει κάτι άλλο που το οποίο δεν το ξέρουν. Λύσεις και όχι άλλα λόγια ζητούν αγανακτισμένοι δημότες από τη ΔΕΙΑΗ.